είμαστε μετά τέλειξη του αγώνα τα πλήκευση Χαλκίδα Ταμιναϊκός. Έχουμε τον προπονητή του Ταμιναϊκού, τον Γιώργο τον Μπόκαρη. Coach, ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν αντέχει και πολύ μεγάλη κριτική. Οι αντίπαλοι μας ήταν ανώτεροι από εμάς. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε, πιστεύω, να κάνουμε μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Και μας μένει ένα θετικό μήνυμα από όλο το παιχνίδι. Παίζαμε με την κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα του ομίλου μας, μια πολύ ποιοτική ομάδα. Σκοπός μας ήταν, πιο πολύ είχαμε αμυντικό προσανατολισμό, να περιορίσουμε το σκορ. Πιστεύω τα καταφέραμε. Είχαμε και πάρα πολλές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι. Προσπαθούμε με κορίτσια από την περιοχή μας να χτίσουμε μια καινούργια ομάδα. Ο χρόνος είναι σύμμαχός μας. Με υπομονή και επιμονή πιστεύω ότι τα αποτελέσματά μας θα είναι καλύτερα από τη νέα σεζόν. Τι κρατάτε από σήμερα ακριβώς, τη μαχητικότητα της ομάδας σας, ότι βγάλανε μια μαχητικότητα? Δεν φοβηθήκαμε τον αντίπαλο, όπως είπα, ποιοτικά πολύ καλύτερος από εμάς. Προσπαθήσαμε να πάρουμε από το παιχνίδι πιο πολύ. Αυτά είναι παιχνίδια εμπειρίας για μας με αυτούς τους αντιπάλους. Είπα και πριν, είμαστε μια ανεσοσύστατη ομάδα. Τα κορίτσια δεν είχαν ξαναπέσει σε οργανωμένο ποδόσφαιρο. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι προπονητές δεν είχαμε την εμπειρία του γυναικείου ποδοσφαίρου. Και εμείς σιγά σιγά τώρα αρχίζουμε να βρίσκουμε τα πατήματά μας. Βλέπουμε πώς είναι όλη η διαδικασία και σιγά σιγά όλοι βελτιωνόμαστε. Είστε καινούργια ομάδα. Πώς βλέπετε τη νέα χρονιά για την ομάδα σας? Με καινούργια πιο πολλές εμπειρίες. Δεν θα αλλάξει κάτι σε εμάς από την άποψη ότι δεν θα κινηθούμε σε μεταγραφές γιατί δεν μπορούμε κιόλας. Με το ίδιο υλικό που έχουμε, όπως είπα, δουλίτσα και με σύμμαχο τον χρόνο σιγά σιγά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Αθλητισμός για τα κορίτσια. Στην περιοχή μας είναι κάτι καινούργιο, τους δίνει μία διέξοδο και αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ευχαριστώ, coach.